το Πανεπιστήμιο των Εταιριών, των Ταξικών Φραγμών, το Πανεπιστήμιο χωρίς καθηγητές, αυτό τους οδήγησε να μην μπορούν να τελειώσουν σαν συμβίο. Αυτό το Πανεπιστήμιο που εσείς διοικείτε, μαζί με όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά. Το Πανεπιστήμιο που δεν έχει εργαστήρια, το Πανεπιστήμιο που πληρώνει από την τσέπη μας για τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, αυτό τους οδήγησε να μην μπορούν οι συμβίο να τελειώσουν στην ώρα τους. Πείτε μας τι θα κάνετε με τους 222 φοιτητές. Να πάρετε θέση. Οι φοιτητές θα περιμένουν. Δηλαδή μας λέτε ότι ήρθαμε εδώ για να παίξουμε στις κάμερες τις μούρες μας. Θέλετε να κάνω κάτι άλλο, να τους κοιμήσω σε ένα ξενοδοχείο? Όχι, θέλω να ζητήσω. Με ευθύνη και άμεση έγινε την κρατική χρηματοδότηση. Το οποίο είναι υπεύθυνο. Τι είναι στα τέσσερα, στο πανεπιστήμιο, δεν είναι στο ίδρυμα. Ωραία, μεταφέρετε το ψήφισμά μας στο ίδρυμα. Θέλω να μεταφέρετε. Λοιπόν, τα αιτήματά μας είναι συγκεκριμένα. Και δεν θέλουμε να χάσουμε την κουβέντα. Είναι γραμμένα εκεί. Θέλουμε να τα πούμε. Όχι, θέλω να πούμε για να ακούσετε καλά και να αναλογιστείτε τις ευθύνες σας. Λοιπόν, ήταν ενώπιον η Φοιτητική Σύλλογη Θεσσαλονίκης να σας απευθυνθούν για αυτό το ζήτημα το πολύ σοβαρό που οι συνάδελφοί μας έχουν μείνει εκτός εστιών και έρχεστε από την αρχή με το πέστε με ένα υφάκι προκλητικό να σηκώσετε κλίμα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα με ακούσετε. Αυτή τη στιγμή σας απευθύνονται οι φοιτητικοί σύλλογοι Θεσσαλονίκης, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. 222 φοιτητές. Αφήστε πώς είμαστε, αφήστε τώρα τα παιχνιδάκια μου στις κάμερες. Για κάμερες μιλάτε να σας παίζετε τόση ώρα. Λοιπόν, σας λέμε κάτι συγκεκριμένο. 222 φοιτητές είναι στον αέρα και πετιούνται έξω από τις σχολές τους. Θα μου απαντήσετε σε αυτό. Πετιούνται έξω από τις σχολές τους. Για ποιο λόγο. Ποιο είναι το πρόβλημα, δεν υπάρχουν δωμάτια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, το ψήφισμα είναι συγκεκριμένο. Να ανεγερθεί νέο κτίριο εστιών. Και ως ότου γίνει αυτό, έχετε την κρατική χρηματοδότηση προκειμένου αυτοί οι φοιτητές που πετιούνται στον αέρα, που μένουν στον αέρα και δεν μπορούν να σπουδάσουν, γιατί μιλάμε για φοιτητές που δεν μπορούν να σπουδάσουν αυτή την εξέλιξη, να, με ευθύνη του κράτους και με έκτακτη την κρατική χρηματοδότηση, να ανοικιαστούν δωμάτια, ξενοδοχείες ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο κτίριο, προκειμένου να συνεργαστούν και να μπορούν να σπουδάσουν. Σε αυτά συμφωνείτε? Απαντήστε μου, συμφωνείτε?